κραυγή απόγνωσης των αγροτών και στη Μεσάρα για να μην χαθεί η αγροτική παραγωγή εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε αλλοδαπούς εργάτες γης, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγκομιδής των αγροτικών προϊόντων και λίγες ημέρες πριν το λιωμάζωμα. Εγώ προσωπικά έχω πάθει τουλάχιστον 200.000 ζημιά. Λόγω που δεν μπορώ να τα υποστηρίξω με εργατικά χέρια, δεν παίρνω ούτε τη μισή παραγωγή. Εσύ λοιπόν που δεν μπορείς να καλλιεργήσεις, αντί να πάρεις την ντομάτα ή το αγγούρι 1 ευρώ το κιλό από το μανάβι, θα το πάρεις 3. Τη στιγμή που μένουν τα μισά χωράφια άδεια, τα υπόλοιπα χωράφια που φυτεύονται ξεπατώνονται πριν πάρεις την παραγωγή σου. Όπως κάναμε παλιά πριν 30 χρόνια, θα μαζεύει κανένας το λάδι που μπορεί να περάσει, θα μένει εκεί στα δέντρα. Ποιο θα μαζέψει? Δεν είναι ικανοί ούτε στο τόσο να βάλουν μέτρα. Και στο ημερομίσθιο που ζητάνε 70 ευρώ οι Πακιστανοί. Δεν βάζουμε εργάτες, εμείς θα τις μαζέψουμε. Να πληρώνω εγώ 60 και 70 ευρώ μεροκάματο, πώς θα τα βγάλω? Φέτος δεν έχουμε και πάρα πολύ βεντέμα. Πιστεύω φέτος ότι ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες μόνος του. Αγρότες της Κρήτης βρίσκονται σε απελπιστική θέση, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου για τον αγροτικό τομέα, αλλά και για τους καταναλωτές, καθώς όπως σημειώνουν, λόγω της μειωμένης παραγωγής, αναμένεται να υπάρξει ντόμινο ανατιμήσεων και στα αγροτικά προϊόντα το επόμενο χρονικό διάστημα. Παραγωγοί αλλά και καταναλωτές θα βιώσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δηλαδή, αν ένας παραγωγός δεν μπορέσει να εξασφαλίσει εργατικά χέρια για όλη του την έκταση, έχει φυτέψει μόνο για την έκταση που μπορεί να διασφαλίσει. Σίγουρα θα δούμε και ανατιμήσει τα προϊόντα, γιατί δεν θα υπάρχουν τα προϊόντα. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε πολλά αγροτικά προϊόντα. Εγώ είμαι 85 χρονών και θα μαζέψω τη σελήνη και φέτος. Αφού δεν μπορώ να πληρώσω. Να δούνε τι θα γίνει άμεσα το Υπουργείο και η κυβέρνηση, ή αλλιώς θα χαθεί η παραγωγή. Αυτή τη στιγμή, όταν ξεκινήσουν οι ελιές, κινδυνεύουμε να μείνουν τα θερμοκήπια ασυγκόμιστα και το κόστος, το εργατικό κόστος με την έλλειψη εργατών έχει ανέβει τόσο πολύ που θα δημιουργεί κάνει τις καλλιέργειες ασύμφορες. Αγρότες από τις Μοίρες που ξερίζωσαν δεκάδες στρέμματα λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού, με ό,τι οικονομική ζημιά αυτό συνεπάγεται, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με το ίδιο δραματικό έργο θεατής, αυτό της έλλειψης εργατικών χεριών και των ανέτειων απορρίψεων αιτήσεων για την απασχόληση μετακλητών εργατών γης από τρίτες χώρες. Έχω ξεριζώσει τρεις φορές από 10 στρέμματα θερμοκήπιο. Γιατί κάνω έτοιμα και περιμένω εργάτες. Δεν κάνω έτοιμα πως δεν θα έρθουν. Έτσι. Και δεν έρχονται ποτέ. Δεν γίνεται από τα 60-70 άτομα λέει, που πάνε κάθε μέρα στην πρεσβεία να στέλνουν ένα. Θα χάσουμε εξαγωγές. Παλεύαμε τόσα χρόνια για να βγάλουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν και τη στιγμή αυτή είναι εκτεθειμένο. Αυτή τη στιγμή 16 αγροτικοί συλλόγοι από όλη την επικράτεια της Ελλάδας κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια. Στέλνουμε μια επιστολή στον κύριο Κερίδη, Υπουργό Μετανάστευσης. Συγχρόνως αναμένουμε όμως από το σύνολο της κυβέρνησης, έστω και την τελευταία στιγμή, να δώσει λύση, καθώς είναι πολλά τα εμπλεκόμενα υπουργεία για να βρεθεί μια ουσιαστική λύση στο ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού.